Αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, σας καλωσορίζουμε με χαρά στην Αθήνα και σας ευχαριστούμε για την ανταπόκριση στην πρόσκληση του ΚΚΕ και τη συμμετοχή σας στη συνάντηση των κομμουνιστικών και εργατικών κομμάτων της περιοχής της Μεσογείου, της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου. Κινούμαστε σε ένα ενιαίο γεωγραφικό χώρο με πολλά κοινά γεωστρατηγικά στοιχεία και έτσι σήμερα μπορούμε να εξετάσουμε συλλογικά την κατάσταση στην περιοχή μας, να σχεδιάσουμε τη δράση μας στο πλευρό του δίκαιου αγώνα του Παλαιστινιακού λαού και να πάρουμε τα αναγκαία μέτρα στην πάλη ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, στην καπιταλιστική εκμετάλλευση, όπως αναφέρεται και στο θέμα της συνάντησης. Το ΚΚΕ στέκεται στο πλευρό της εργατικής τάξης των χωρών της περιοχής μας, εκφράζει τη διεθνιστική του αλληλεγγύη και στηρίζει την πάλη των λαών ενάντια στην καπιταλιστική βαρβαρότητα, την επίθεση του κεφαλαίου και των πολιτικών του εκπροσώπων. Ιδιαίτερα, σήμερα θέλουμε να εκφράσουμε τον αποτροπιασμό μας για τη νέα επίθεση στην Αίγυπτο που οδήγησε στο θάνατο εκατοντάδες συνανθρώπους μας. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας και τα συλληπιτήριά μας στις οικογένειές τους, στο λαό της Αιγύπτου. Συντρόφισσες και σύντροφοι, παλεύουμε ενάντια στην πολύχρονη κατοχή και την εγκληματική στάση του Ισραηλινού κράτους κατά του Παλαιστινιακού λαού, που έχει στοιχήσει χιλιάδες νεκρούς, σακατεμένους, χιλιάδες εκτοπισμένους και φυλακισμένους, πολλά δολοφονημένα παιδάκια. Η επιθετικότητα του Ισραήλ εκφράζει τις στοχεύσεις του Ισραηλινού κεφαλαίου για τον έλεγχο της περιοχής. Στηρίζεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και το ΝΑΤΟ, αλλά και από ισχυρές ευρωπαϊκές καπιταλιστικές χώρες και αστικές κυβερνήσεις, που ενοχοποιούν καλυμμένα ή απροκάλυπτα την πάλη του Παλαιστινιακού λαού, την χαρακτηρίζουν τρομοκρατική, ενώ υποταγμένες οπορτουνιστικές δυνάμεις προσπαθούν να πατήσουν υποκριτικά σε δύο βάρκες και εξισώνουν το θήτη με τα θύματά του. Η πορεία του Παλαιστινιακού προβλήματος αποκαλύπτει πως οι συμφωνίες που έχουν υπογραφεί, όπως για παράδειγμα αυτές του Όσλο το 1993, του Camp David το 2000 ή της Ανάπολης το 2007, είναι άδικες, έχουν τη σφραγίδα των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων και της πίεσης με το πιστόλι στον κρόταφο, διαιωνίζουν την κατοχή και τα βάσανα του λαού της Παλαιστίνης. Συνεχίζεται ο οδυνηρός αποκλεισμός της Λωρίδας της Γάζας, απλώνονται οι κατοχικοί επικισμοί στη Δυτική Όχθη και την Ιερουσαλήμ, διατηρείται το τείχος του Έσχους για να παγιώνεται ο κατοχικός χάρτης. Ο Παλαιστινιακός λαός έχει δικαίωμα να ζει στη δική του πατρίδα, να είναι νοικοκύρης και να διαχειρίζεται την τύχη του χωρίς εκμεταλλευτές και δυνάστες. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας και απαιτούμε ανεξάρτητο, κυρίαρχο, βιώσιμο Παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Αποχώρηση του Ισραηλινού στρατού από όλα τα κατεχόμενα εδάφη του 1967, συμπεριλαμβανομένων των υψωμάτων του Γκολάν και της περιοχής Σεμπά του Νότιου Λιβάνου. Να σταματήσουν οι επικισμοί, να αποχωρήσουν οι έπικοι που έχουν εγκατασταθεί πέρα από τα σύνορα του 1967, να απελευθερωθούν όλοι οι πολιτικοί κρατούμενοι, να επιστρέψουν οι πρόσφυγες. Η διεθνιστική στάση του ΚΚΕ εκφράζεται με συνέπεια στο εσωτερικό της χώρας μας κατά της αστικής τάξης και των κομμάτων της. Και από αυτή τη σκοπιά, το κόμμα μας έχει καταγγείλει την συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, η οποία στην πράξη υλοποιεί σχέδιο στρατιωτικής, πολιτικής, οικονομικής συνεργασίας με το Ισραήλ. Καταδικάζει την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναβαθμίζει τις σχέσεις της με το Ισραηλινό κράτος. Η ελληνική κυβέρνηση έχει την ευθύνη για τη συμμετοχή μονάδων του στρατού σε δεκάδες στρατιωτικές ασκήσεις με το Ισραήλ και μεταξύ αυτών συμμετείχε μέσα στο Νοέμβρη
σε μία από τις μεγαλύτερες διεθνείς ασκήσεις που πραγματοποιήθηκε στο κράτος αυτό με το όνομα Blue Flag 2017. Το κόμμα μας απαιτεί από την ελληνική κυβέρνηση να ακυρώσει τις πολιτικοστρατιωτικές συμφωνίες με το Ισραήλ και να αναγνωρίσει άμεσα το Παλαιστινιακό κράτος στη βάση της απόφασης της Ελληνικής Βουλής του Δεκέμβρη του 2015. Συντρόφισσες και σύντροφοι, το ΚΚΕ έχει σταθεί και στέκεται στο πλευρό του κυπριακού λαού κατά της τουρκικής κατοχής που διαιωνίζεται για 43 χρόνια με ευθύνη των ΗΠΑ, της Βρετανίας, άλλων ισχυρών καπιταλιστικών κρατών. Οι Έλληνες κομμουνιστές καταδίκασαν το διχοτομικό σχέδιο Ανάν το 2004, που στη συνέχεια απέρριψε και ο κυπριακός λαός με δημοψήφισμα και καταδικάζουν κάθε διχοτομικό σχέδιο που οδηγεί σε δύο κράτη. Η δύναμη βρίσκεται στην οργάνωση της λαϊκής πάλης, στο συντονισμό της δράσης των εργαζομένων της Κύπρου, της Ελλάδας, της Τουρκίας, των εργαζομένων όλης της περιοχής μας, κατά των ιμπεριαλιστικών σχεδίων και επεμβάσεων, ενισχύοντας τη διεθνιστική δράση ενάντια στον εθνικισμό που δηλητηριάζει τους λαούς. Υποστηρίζουμε τη λύση για Κύπρο ανεξάρτητη, με μια κυριαρχία, μια ηθαγένεια, μια διεθνή προσωπικότητα, δηλαδή για ένα κράτος χωρίς κατοχικά στρατεύματα, ξένες στρατιωτικές βάσεις, δυνάμεις, χωρίς εγγυητές και προστάτες, κοινή πατρίδα Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, Μαρονιτών, Αρμενίων, Λατίνων, με κυρίαρχο το λαό της. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας εκφράζει την διεθνιστική του αλληλεγγύη στο Συριακό λαό, που ζει το δράμα του πολέμου με εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς και τραυματίες, με αμέτρητους ξεσπιτωμένους πρόσφυγες, θύματα της ιμπεριαλιστικής επέμβασης και των εγκληματικών συμμοριών τύπου Ισλαμικού κράτους που οργανώθηκαν, εκπαιδεύτηκαν και εξοπλίστηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τους συμμάχους, τη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και άλλους. Το κόμμα μας από την πρώτη στιγμή, από το 2011, καταδίκασε την ιμπεριαλιστική επέμβαση, αποκάλυψε τις στοχεύσεις των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την προώθηση του σχεδίου της λεγόμενης Νέας Μέσης Ανατολής, της αλλαγής συνόρων και της διαμόρφωσης του εδάφους για την προώθηση των συμφερόντων των Αμερικάνικων και Ευρωπαϊκών μονοπωλίων, τον έλεγχο των ενεργειακών πηγών στην περιοχή, στον ανταγωνισμό τους με τη Ρωσία και την Κίνα, γενικότερα μέσα στο πλαίσιο των ενδοημπεριαλιστικών αντιθέσεων. Η πάλη του Συριακού λαού είναι σκληρή και σήμερα, που η εγκληματική οργάνωση ISIS βρίσκεται σε τροχιά ήττας και υποχώρησης. Δεν χωράει κανένας εφησυχασμός. Εκφράζουμε την αντίθεσή μας με τους σχεδιασμούς που περιλαμβάνουν τις ζώνες ασφαλείας και το διαμελισμό της χώρας και τονίζουμε για άλλη μια φορά πως οι εξελίξεις στη Συρία και στις άλλες χώρες είναι υπόθεση των λαών τους που έχουν δικαίωμα, καθήκον να υπερασπιστούν τα δικά τους συμφέροντα, να κάνουν την επιλογή που αντιστοιχεί σε αυτά με πρωταγωνιστικό ρόλο της εργατικής τάξης και των κομμουνιστικών κομμάτων. Συντρόφισσες και σύντροφοι, σήμερα είναι ακόμα πιο φανερό για τους λαούς πως η ιμπεριαλιστική πόλεμη των τελευταίων χρόνων στην περιοχή μας και στις άλλες περιοχές της Ιδρωγείου διεξήχθηκαν με αιχμή κατασκευασμένα προσχήματα που χρησιμοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση για να προωθήσουν τις θέσεις τους. Αυτό ισχύει για τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας και την ατοϊκή επίθεση το 1999, ισχύει για τον πόλεμο στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ, τη Λιβύη, τη Συρία, για όλες τις περιπτώσεις επεμβάσεων και πολέμων. Μας ανησυχεί η ένταση της επιθετικότητας της τουρκικής αστικής τάξης στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, η αμφισβήτηση ελληνικών συνόρων και της συνθήκης της Λοζάνης από τον ίδιο τον πρόεδρο Ερντογάν. Αντιπαλεύουμε
τα σχέδια που προωθούν οι αστικές τάξεις της Ελλάδας και της Τουρκίας με κοινό παρονομαστή την εκμετάλλευση των εργαζομένων και σημειώνουμε πως οι διακρατικές σχέσεις είναι στην υπηρεσία των συμφερόντων των μονοπωλίων των δύο χωρών, οι οποίες εκτός των άλλων είναι και μέλη του ΝΑΤΟ και συμμετέχουν στην υλοποίηση της στρατηγικής του. Στις συνθήκες αυτές δίνουμε βάρος στην καλλιέργεια της φιλίας των δύο λαών, μέσα από την πολύτιμη προσπάθεια της κοινής δράσης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και του Κομμουνιστικού Κόμματος Τουρκίας, που έχουν κατακτήσει ένα υψηλό επίπεδο συνεργασίας. Μελετούμε προσεκτικά τις εξελίξεις στον κόλπο και εκτιμούμε ως επικίνδυνες τις απειλές των ΗΠΑ και του Προέδρου Τραμπ απέναντι στο Ιράν, με αφορμή την αμερικάνικη θέση για εγκατάλειψη της συμφωνίας που είχε συναφθεί τον Ιούλιο του 2015 για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Το κόμμα μας έχει εναντιωθεί στην επέμβαση της Σαουδικής Αραβίας στην Ιεμένη στα πλαίσια του ανταγωνισμού της με το Ιράν και εκφράζουμε την ανησυχία μας για τις πρόσφατες εξελίξεις στη Λιβύη, στο Λίβανο, που φαίνεται πως εξελίσσεται σχέδιο επέμβασης της Σαουδικής Αραβίας στις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας με επικίνδυνες συνέπειες. Αγαπητοί σύντροφοι, οι παραπάνω εξελίξεις επιβεβαιώνουν πως η περιοχή μας κατέχει ιδιαίτερη στρατηγική θέση στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, γιατί διαθέτει σημαντικές πηγές ενέργειας και είναι κόμβος περάσματος αγωγών πετρελαίου, φυσικού αερίου, αποτελεί περιοχή με κρίσιμους θαλάσσιους και στεριανούς διάβλους μεταφοράς εμπορευμάτων, έχει μεγάλη στρατιωτική σημασία. Στη βάση αυτή οξύνονται ενδοϊμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί, οι ανταγωνισμοί των αστικών τάξεων για τον έλεγχο της περιοχής, τον έλεγχο των αγορών και των πλουτοπαραγωγικών πηγών και αυτό αποτυπώνεται στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή, στη Βόρεια Αφρική, τη Μεσόγειο, στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο, αλλά και στα Βαλκάνια, στην Ουκρανία, γενικότερα στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, που ο ανταγωνισμός ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και τη Ρωσία έχει χτυπήσει κόκκινο. Μελετούμε και αναλύουμε αυτές τις εξελίξεις σφαιρικά στη σύνδεσή τους με τις εξελίξεις στην Ασία, στον Ειρηνικό, τον ανταγωνισμό ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την Κίνα και θεωρούμε πως είναι υπαρκτή η κίνδυνη για να ανάψει και να επεκταθεί η φωτιά στην Κορεατική Χερσόνησο. Αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, οι κομμουνιστές εκτιμούν τον επικίνδυνο χαρακτήρα του ΝΑΤΟ ως το οπλισμένο χέρι του ευρωατλαντικού ιμπεριαλισμού και αυτός ο μηχανισμός του πολέμου απλώνεται σε όλες τις περιοχές της Ιδρωγείου. Τα ανατοϊκά επιτελεία το Φλεβάρι του 2016 και με ευθύνη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αποφάσισαν την αποστολή πολεμικών πλοίων στο Αιγαίο στο όνομα του ελέγχου των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών, αλλά αυτό είναι μόνο το πρόσχημα. Η αλήθεια είναι ότι η παρουσία της μόνιμης νατοϊκής ναυτικής δύναμης στο Αιγαίο που συνεργάζεται με την ναυτική δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την επωνυμία Σόφια, αλλά και η Νατοϊκή Αποστολή Ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο με την επωνυμία Sea Guardian, στην οποία συμμετέχουν πολεμικά πλοία της Ελλάδας, της Τουρκίας, της Ιταλίας και της Ισπανίας, είναι μέρος της γενικότερης στρατιωτικής κινητοποίησης του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αντιπαράθεσή τους με τη Ρωσία, στο φόντο των πολεμικών επιχειρήσεων στη Συρία, στο Ιράκ, τη Λιβύη, στα πλαίσια των ευρωατλαντικών στοχεύσεων στην περιοχή. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας κατήγγειλε την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και αποκάλυψε τους πραγματικούς λόγους της νατοϊκής παρουσίας στην περιοχή και ο αγώνας μας κατά του ΝΑΤΟ επιβάλλεται να συνεχιστεί σήμερα ακόμα πιο αποφασιστικά να πάρει μαζικότερο χαρακτήρα. Το ίδιο ισχύει και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που όχι μόνο δεν ήταν ποτέ και δεν είναι αθώα περιστερά, αλλά
τα 22 από τα 29 μέλη της Ευρωπαϊκής Λικοσυμμαχίας είναι και μέλη του ΝΑΤΟ. Οι δύο ιμπεριαλιστικοί αυτοί οργανισμοί συνεργάζονται στενά κατά των λαών, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαμορφώσει τη δική της πολιτική ασφάλειας και άμυνας, στρατιωτικοποιείται και γίνεται πιο αντιδραστική. Δυνάμεις της συμμετέχουν σε 17 αποστολές στο εξωτερικό. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει ενημερώσει το κομμουνιστικό και εργατικό κίνημα διεθνώς και έχει αποκαλύψει τα παραμύθια που διαδίδει στο εξωτερικό η ονομαζόμενη αριστερή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με το Εθνικιστικό Κόμμα ΑΝΕΛ. Στην πράξη, έχει αποδειχθεί ότι η κυβέρνηση αυτή συνεχίζει την προηγούμενη πολιτική των αντιλαϊκών αστικών κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, έχει επιβάλει στους εργαζόμενους πολύ σκληρά μνημόνια, μέτρα και καταδικάζει την εργατική τάξη, τα λαϊκά στρώματα σε υψηλή ανεργία, σε βαθιά φτώχεια. Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που κάνει τις βρώμικες δουλειές για λογαριασμό του μεγάλου κεφαλαίου διακρίνεται ιδιαίτερα για την εμπλοκή της Ελλάδας στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, σε πολέμους, σε επεμβάσεις και πρόσφατα μέσα στο Νοέμβρη με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Τσίπρα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τη συνάντησή του με τον πρόεδρο Τραμπ, η κυβέρνηση αυτή έκανε πολιτικό στριπτής, όπως χαρακτηριστικά κατήγγειλε το ΚΚΕ. Ο Τσίπρας δεσμεύτηκε για την αναβάθμιση της στρατιωτικής βάσης της Σούδα στην Κρήτη, που έχει εκπληρώσει και εκπληρώνει ειδική αποστολή στην προώθηση των σχεδίων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και του ΝΑΤΟ στην περιοχή μας κατά των λαών. Πανηγύρισε το γεγονός ότι η Ελλάδα διαθέτει το 2% του ΑΕΠ, πολλά δηλαδή δισεκατομμύρια ευρώ, για εξοπλισμούς που σε καμιά περίπτωση δεν αφορούν στην άμυνα της χώρας, αλλά στους στρατιωτικούς σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ. Χαιρέτησε συμφωνίες δισεκατομμυρίων ευρώ δώρο στην Αμερικάνικη πολεμική βιομηχανία με αιχμή τα αεροσκάφη F-16. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός επιχείρησε να απενοχοποιήσει τα εγκλήματα του Αμερικάνικου ιμπεριαλισμού κόντρα στα αισθήματα και τη θέληση του λαού μας και έδωσε διαβεβαιώσεις πως η Ελλάδα είναι χρήσιμος σύμμαχος για τις Ηνωμένες Πολιτείες, στρατηγικός πυλώνας για την είσοδο αμερικάνικων μονοπωλίων στην περιοχή, με προτεραιότητα τα ενεργειακά σχέδια. Τόσο η ελληνική κυβέρνηση, όσο και άλλες αστικές κυβερνήσεις των κρατών της περιοχής, χαράζουν την πολιτική τους στη βάση του δόγματος της γεωστρατηγικής αναβάθμισης και είναι φανερό πως το δόγμα αυτό υπηρετεί τα συμφέροντα των μονοπωλίων, εμπλέκει τις χώρες μας ακόμα περισσότερο σε ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς. Αγαπητές συντρόφισσες και σύντροφοι, υπολογίζουμε με μεγάλη ευθύνη πως σε κάθε περιοχή, ακόμα και σε εκείνες που δεν έχουν εκδηλωθεί ακόμα θερμές εστίες, έχει συγκεντρωθεί τεράστια δύναμη πυρός, σύγχρονα όπλα, πυρηνικά οπλοστάσια είναι σε ετοιμότητα και η κατάσταση αυτή βάζει τους κομμουνιστές μπροστά σε σημαντικά καθήκοντα. Να πρωτοστατήσουμε στον αγώνα ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και τις επεμβάσεις. Να ανοίξουμε ισχυρό μέτωπο κατά της αλλαγής συνόρων. Να συντονίσουμε την πάλη μας ενάντια στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενάντια σε κάθε ιμπεριαλιστική συμμαχία. Να απαιτήσουμε την απομάκρυνση των ξένων στρατιωτικών βάσεων από τα εδάφη των χωρών μας, την επιστροφή στρατιωτικών δυνάμεων των χωρών μας από αποστολές στο εξωτερικό εκτός συνόρων. Να ενισχύσουμε τον αγώνα για την κατάργηση των πυρηνικών όπλων. Να αναλάβουμε πρωτοβουλίες αλληλεγγύης για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Μπορούμε να ανταλλάξουμε σκέψεις και να αναβαθμίσουμε τον συντονισμό μας, διαμορφώνοντας σχέδιο κοινών δράσεων για όλα τα παραπάνω ζητήματα την επόμενη περίοδο. Η στάση των κομμουνιστών απέναντι στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους είναι κρίσιμη.
οι αιτίες των πολέμων, οι ενδοϊμπεριαλιστικές αντιθέσεις και ανταγωνισμοί αναδεικνύουν την εγκληματική φύση του καπιταλισμού που στο ιμπεριαλιστικό του στάδιο έχει σαπίσει, εντείνει την εκμετάλλευση της εργατικής τάξης, οξύνει την αντίθεση κεφαλαίου εργασίας, γεννάει πολέμους, κρίσεις, φτώχεια, προσφυγιά. Οι πάλι για την υπεράσπιση των συνόρων, των κυριαρχικών δικαιωμάτων από τη σκοπιά της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων είναι αναπόσπαστη από την πάλι για την ανατροπή της εξουσίας του κεφαλαίου. Στο πρόγραμμα του κόμματός μας που ψηφίστηκε στο 19ο συνέδριο αναφέρεται «Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε μορφή και αν πάρει η συμμετοχή της Ελλάδας σε ιμπεριαλιστικό πόλεμο, το ΚΚΕ πρέπει να είναι έτοιμο να ηγηθεί στην αυτοτελή οργάνωση της εργατικής λαϊκής αντίστασης, ώστε αυτή να συνδεθεί με την πάλι για την ήττα της αστικής τάξης, τόσο της εγχώριας όσο και της ξένης ως εισβολέα». Ζούμε μέσα σε ένα πολύ σύνθετο και απαιτητικό περιβάλλον. Καθημερινά ένας πολυπλόκαμος αστικός μηχανισμός και κάθε λογής αντιδραστικές δυνάμεις χρησιμοποιούν όλα τα μέσα για το διαχωρισμό, τη διάσπαση της εργατικής τάξης με θρησκευτικά, εθνοτικά κριτήρια, με βάση το χρώμα ή το φύλο, και τα καθήκοντά μας είναι πάρα πολύ σημαντικά. Η απάντησή μας επιβάλλεται να είναι αποφασιστική. Χωρίς καμιά ταλάντευση να δουλεύουμε καθημερινά για την ταξική ενότητα της εργατικής τάξης, για τη συμμαχία της με τα λαϊκά στρώματα, ώστε να διαμορφώνονται οι όροι ενίσχυσης της αντιμονοπωλιακής, της αντικαπιταλιστικής πάλης. Οι κομμουνιστές υπηρετούν υψηλές αξίες και έχουν καθήκον να πρωτοστατούν στην ιδεολογική πολιτική πάλη, να αποκαλύπτουμε τους στόχους και τα μέσα που χρησιμοποιεί η αστική τάξη για τη χειραγώγηση των λαών. Η αστική τάξη προβάλλει τα δικά της συμφέροντα και μάλιστα αυτά τα προβάλλει ως οικουμενικά για την ενσωμάτωση όμως των λαών στις δικές της επιδιώξεις. Και οι κομμουνιστές επιβάλλεται να αποκαλύπτουν αυτό το μύθο, να αναδεικνύουν τον ταξικό χαρακτήρα των εξελίξεων, να καλλιεργούν στους εργαζόμενους τα κριτήρια, τα ταξικά κριτήρια, και να δείχνουν πως σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να συναντηθούν τα αντίθετα συμφέροντα δύο τελικά αντίπαλων τάξεων. Και αυτό, αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, αφορά και τα ζητήματα της αυτοδιάθεσης, και αναφερόμαστε εδώ και σε σχετικά δημοψηφίσματα που γίνονται, όπως παραδείγματος χάρη στην Καταλωνία, στο Ιρακινό Κουρδιστάν ή ακόμα και την κινητικότητα που σημειώνεται στη Βόρεια Ιταλία. Το ΚΚΕ καταδικάζει την καταστολή κατά των εργαζομένων και την πολιτική που ενισχύει τις εθνικιστικές διχαστικές λογικές. Ανησυχούμε πολύ και εκτιμούμε πως οι εξελίξεις αυτές θέτουν ζητήματα αλλαγής συνόρων, διαμελισμού κρατών, ανοίγουν τελικά επικίνδυνους δρόμους. Σημειώνουμε πως οι ταξικές αντιθέσεις, η ταξική εκμετάλλευση και καταπίεση είναι και θα παραμείνει το χαρακτηριστικό στοιχείο των εξελίξεων, είτε πρόκειται παραδείγματος χάρη για μια Ισπανία με τη σημερινή της μορφή, είτε για μια αυτόνομη και ανεξάρτητη Καταλωνία, όσο παραμένει στο απειρόβλητο η ίδια η εξουσία του κεφαλαίου. Η ενίσχυση της αντικαπιταλιστικής πάλης, της πάλης για το σοσιαλισμό, είναι ο μόνος δρόμος που αντιστοιχεί στα συμφέροντα των εργαζομένων και αντιμετωπίζει τις πολιτικές που διαιρεί τους λαούς. Μόνο ο σοσιαλισμός μπορεί να εξασφαλίσει την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, να επιλύσει προβλήματα σεβασμού των εθνικών, ιστορικών, πολιτιστικών παραδόσεων των λαών. Αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, υπάρχουν φυσικά και άλλα ζητήματα που πρέπει να προσέξουμε. Απαιτείται πολλή δουλειά και αποφασιστική παρέμβαση ώστε να εμποδίσουμε την χειραγώγηση των εργαζομένων που επιχειρείται να περάσει μέσα από τους πανηγυρισμούς των καπιταλιστών για τις ενεργειακές πηγές, για παράδειγμα, στην περιοχή μας. Είναι καθήκον μας να δείξουμε
στις λαϊκές δυνάμεις πως η εκμετάλλευση των ενεργειακών πηγών από τα μονοπόλια όχι μόνο δεν μπορεί να προσφέρει τίποτα στους εργαζόμενους, αλλά όπως αποδεικνύει η πείρα, η διαμάχη για το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και τους αγωγούς οδηγεί σε συγκρούσεις, ακόμα και σε πολέμους, με θύματα τους λαούς. Το ίδιο ισχύει για τους διαφημιζόμενους άξονες που διαμορφώνουν οι αστικές κυβερνήσεις στην περιοχή μας. Τους άξονες, παραδείγματος χάρη, μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ ή Αιγύπτου, που υπηρετούν τα σχέδια και τα συμφέροντα των αστικών τάξεων της περιοχής. Οι ισχυρισμοί πως οι άξονες αυτοί είναι πυλώνες ασφάλειας και ευημερίας, όπως ανέφερε πρόσφατα στην Αθήνα ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, ο κύριος Λίμπερμαν, δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα και οι κομμουνιστές έχουμε την ιδεολογική δύναμη να αντιπαλεύουμε όλες αυτές τις προσπάθειες εγκλωβισμού των λαϊκών κινημάτων. Η δική μας θέση, ο δικός μας, ας το πούμε έτσι, άξονας απέναντι στους άλλους άξονες, αφορά τη συνεργασία και την πολιτική πάλη των κομμουνιστικών και εργατικών κομμάτων, τη συνεργασία της εργατικής τάξης όλων των λαών στον αγώνα που στρέφεται κατά του πραγματικού αντιπάλου, της εξουσίας δηλαδή του μεγάλου κεφαλαίου. Τα μονοπόλια, τα κράτη, οι κυβερνήσεις που προωθούν τα συμφέροντά τους μπορεί να ελίσσονται, να παριστάνουν τους φίλους των λαών, αλλά ο σκοπός τους και οι γεωστρατηγικές τους επιδιώξεις δεν αλλάζουν. Το κίνητρό τους είναι το καπιταλιστικό κέρδος τους και πάνω σε αυτό το έδαφος πατάνε οι κάθε λογής αστικοί άξονες, οι παρεμβάσεις των καπιταλιστικών κρατών και των ιμπεριαλιστικών ενώσεων. Η προσπάθεια του κομμουνιστικού εργατικού κινήματος για την αξιοποίηση κάθε δυνατότητας για το αδυνάτισμα του ταξικού αντιπάλου γίνεται στη βάση αρχών, ρίχνοντας βάρος να δυναμώσει η εργατική λαϊκή αυτοτελής πάλι, να μην γίνονται οι λαοί μέρος των ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών, να μην παίρνουν το μέρος της άρχουσας τάξης της χώρας τους και να σύρονται πίσω από ισχυρά καπιταλιστικά κράτη και τις ιμπεριαλιστικές συμμαχίες τους. Αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, τιμούμε τα 100 χρόνια της μεγάλης Οκτωβριανής Σοσιαλιστικής Επανάστασης, του κοσμοϊστορικού γεγονότος που συγκλώνησε τον κόσμο. Υπερασπιζόμαστε τις κατακτήσεις του σοσιαλισμού, τα επιτεύγματα της Σοβιετικής Ένωσης, την προσφορά της στην πάλη των λαών. Διδασκόμαστε από τα λάθη, τις παραλήψεις, τις παρεκκλήσεις, από τους κανόνες της σοσιαλιστικής οικοδόμησης που οδήγησαν τελικά στην ανατροπή του σοσιαλισμού, στην οδυνηρή καπιταλιστική παλινόρθωση. Η αντεπανάσταση και οι δυσκολίες που τη συνοδεύουν δεν μας κλονίζουν. Η επαναστατική πάλι συνεχίζεται. Η εποχή μας είναι εποχή περάσματος από τον καπιταλισμό στο σοσιαλισμό. Η σαπίλα του εκμεταλλευτικού συστήματος και οι αξεπέραστες αντιθέσεις του τονίζουν πως ο σοσιαλισμός είναι και αναγκαίος και επίκαιρος. Σύντροφοι, είμαστε χαρούμενοι που μπορούμε να μοιραστούμε μαζί σας αυτές τις σκέψεις στη σημερινή μας συζήτηση και το βράδυ να σας υποδεχτούμε μαζί με χιλιάδες συντρόφους και συντρόφισσες, με τους νέους συντρόφους μας της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας, στην κεντρική πολιτική εκδήλωση του κόμματός μας απόψε. Σας ευχαριστούμε πολύ.